Πάντως εχθές παρόλες τις μαντίες και τα έτσι με ρύμνησες και το βρήκασες το κολαράκι σου, δε μελέκο. Ξέρεις εσύ τι κάνεις. Μαλάκα, εγώ νόμιζα ότι κατεβαίνει η ομάδα για πέσιμο. Άλλο νόμιζα, άλλο είχα καταλάβει. Κοίταξε, ήτανε ενδέχεται κι άλλο συν, ξέρω εγώ, ενδέχεται. Τι έγινε, τελικά, τίποτα. Έγινε, Βατερλό, Πάλι καλά που δεν κατέβηκα. Βατερλό. Και όχι να σου πω κάτι, γάμισε. Ναι, ήταν για τον Μπούτσο, μίλησα με τον Λαγό, λέει ήταν γάμισε τα υπατρινή, να πούμε. Ήταν πολύ στεναχωρημένος ο Γιάννης. Ναι ρε, το ξέρω, να πούμε. Ήτανε, αφού ρε μαλακά, ήταν πολύ στεναχωρημένος, εντάξει, φαινόταν. Πολύ στεναχωρημένος. Ρε φίλε, κατεβήκατε τώρα εσείς πόσο, 30 άτομα από Αθήνα, πόσα φύγανε, τι αν 30, 100, 100, 100, 100, και ήταν από όλη την πάρκη της γύρω περιοχής 50. Ω, μαλακά, άσε τώρα. Φίλε, και ξέρεις τι με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε πολύ αυτό που είδα και στη Σκάλα, βλέπω και σε όλες τις επαρχίες. Μαζευότανε ο κόσμος, όχι στην εκδήλωση, τριγύρω από περιέργεια. Και γυρνάω και στέλνω τον Τζιχ στο Λαγό, και του λέω ότι κύριε Γιάννη, όσοι είναι. Γιατί ρε παιδί μου, φαντάζεσαι ήταν τα γραφεία στο στενό, ο κόσμος κάπου στη μέση του στενού. Στην πάνω άκρη του στενού ήταν παρατεταγμένοι οι Αθηναίοι, νικαιώτες, πυραιώτες και τέτοια. Στην κάτω πλευρά ήταν πατρινοί. Και πίσω από την περιφρούρηση, από την αλυσίδα, ήταν κόσμος και στα αρχίδια του. Και θέλω να το τρίξω στο Λάγο και του λέει κύριε Γιάννη, μπορούμε να μαζέψουμε όλους αυτούς τους περίεργους να μπουν στην εκδήλωση, αλλιώς να πάρουν τον μπούλο. Εγώ σκεφτόμουν ότι κατεβαίνανε η ομάδα για να γίνει ζημιά. Όχι για εκδηλώσεις και αρχιδιές. Με το που τελειώνουμε, ρε παιδί μου, έχουν στηθεί πατρινοί, ασπίδες και τέτοια, full face, κράνη, κάκο. Και κατεβαίνω να δω τι έγινε, μήπως γινόμαστε. Όχι, μου λέει, μάλλον θα κάνουμε πορεία. Του λέω, τα παιδιά, γιατί φοράνε full face, ρε φίλε. Τα παιδιά, λέω, βάλτε τα full face. Όχι, όχι, παιδιά, λέω, περιμένετε ακόμα. Του λέω, τι γίνεται με τα full face. Είναι εντολή, λέει, από πάνω. Όταν λες από πάνω, συγκεκριμενοποίησε το. Ένα λέω, σα έχει δώσει εντολή, έχετε full face. Γιατί θα με βάλει μια φορά full face, μου ρώτησε και το Λαγό, αλλά το ακούστηκε σε όλη την Αττική από τις φωνές. Ναι. Ρε φίλε, τώρα από τι κρυβόμαστε. Η εκδήλωση, όχι τώρα για Τζέρτζελο, το Τζέρτζελο είναι κάτι άλλο. Και είχε επιγονατίδες, επικαλαμίδες. Τι λες, επικαλαμίδες, επιγονατίδες και επιαγωνίδες. Μόνο τώρα τα σχόλια. Ναι, παντελονάρτα, και ξέρεις, τσαφόνιας κλασικός. Αυτά τα έχει κολλήσει από την νίκαια. Ο τσαφόνιας, ο βλάκας. Άντε ρε βλάκας, λέω. Κάτσε, τι βλάκας, έχει άδικο. Εντάξει, από την νίκαια τα κόλλησε, πιστεύω. Από πού ξεκινήσαν αυτές οι μόδες, ας πούμε, οι μαλακισμένες. Και σας έκανα εγώ, εσείς δεν ακούγατε. Αχ, τι μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, τσίρκο Μεντράνο κατεβαίνατε, εγώ γέλαγα να πούμε. Όταν τους πήγα πάνω στο βουνό, τους βγήκαν οι κοιλώτες. Και είχε δώσει εντολή ο Λαγός, μην κινηθούμε, ρε φίλε. Γι' αυτό με τρελαίνει. Εμένα πάντως ο Λαγός μου είχε πει, δεν ξέρω για εσένα, εμένα μου είχε πει άμα τους βρεις μπόσικους πάτα τους, να πούμε. Εμένα μου το είχε πει ξεκάθαρα, του λέω, αλλά του έχω πει Γιάννη, του λέω, εντάξει, δεν το λέω για τέτοιο, αλλιώς ξέρει εμένα, δεν είμαστε ισακιόμια. Εμένα με ξέρει τόσα χρόνια, δεν το λέω ότι σε σένα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά έχει και σε μένα περισσότερο γιατί με ξέρει τόσα χρόνια. Και άμα του πω δύο κουβέντες παραπάνω, σε μένα είναι πιο ελαστικός. Και μετά, αφού φύγαμε, μετά από κάποιες μέρες, το σκότωσαν στο ξύλο τον άνθρωπο. Ξόνα. Από εκεί ο μιλητή. Δικό μας, ναι. Δικό μας, ναι. Ήθελα να πάρω τον Κουκούτσι κάτι να το ρωτήσω για την εφημερίδα, κάτι εκεί με τα γουναράδικα και αυτά που έχει γίνει. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, πάω εκεί και εκεί γιατί κουπάνησανε αυτό να είναι. Έλα. Ναι. Γύφτη, για αυτή δηλαδή για τους οποίους κατεβήκαμε κάτω. Για αύριο δεν ξέρεις, αύριο θα είσαι εσύ ο Σίμος. Όλοι. Όλοι θα είμαστε μαζί του. Εμείς όλοι, ναι. Δεν θες να έρθεις. Όχι, θέλω να έρθω, θέλω να έρθω. Έχουμε υπολογισμένο να είμαστε όλοι. Α, ωραία, εντάξει, οκ, οπότε περιμένω να... Θέλω, είπα. Θες, μπορείς να πας με μέτωπο, άμα θες να συντονίσεις. Όχι, θέλω. Θες, αγκαλίτσα. Πάρε εγώ και ατόκια και τέτοια μαζί, έτσι. Εγώ και ατόκια, μόκια. Hands free, εγώ και ατόκια, τσαντάκια, ακαπέλα, όλα πάρτα. Ακαπέλα ή καπέλα. Ακαπέλα, αλλά με καβέλα. Καλά. Φίλε, άκου να δεις τα μπουκά που έχω δημιουργήσει. Στην Κέρκυρα ανοίγει η πρώτη μέρα το γραφείο σήμερα.
Του έχω καβλώσει, εγώ του έχω μιλήσει στα τηλέφωνα όλε αυτέ τι μέρε. Ούτε βήμα πίσω, τσακίστε του και τέτοια. Και του έχω. Πώ το λένε. Είναι τώρα, βγάλανε άλλη αντιφασιστική, κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και αναρχική. Πόσοι ρε μαλάκα. Πόσοι. 70 άτομα ρε μαλάκα. Πού? Στην Κέρκυρα. Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και αναρχική. Όλοι μαζί. Για πότε. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Τώρα. Ωρε, που στη εκείνη να πάμε μαλάκα το αστυνομείο, είστε τίποτα να το γλαντεί. Όπως το πες. Και του έχω πει του άλλου, αν σα επιτεθούν, αμυνθείτε. Δεν πιανεί. Λοιπόν. Και πόβε να μου εκεί. Λοιπόν, και τι άλλο σου έλεγα. Ναι, και έχουν καβλώσει αυτή η τσίτα. Είναι μια σαραντάδα φτιαγμένη καλή, ωραία. Ωραία, ναι. Τώρα δυνατή. Αλλά παλαιά. Και είναι εκεί, έχουν πάρει πλατείες, έχουν πάρει γραφεία, έχουν πάρει στενά. Δεν πλησιάζει κανείς από τους άλλους. Και είναι οι άλλοι 70 άτομα με γκόμενες, γέρους και 15χρονα. Ρε μαλάκα, αυτά τώρα να πούμε, τρέχουμε σε γάμους και βαφτίσια αντί να κατέβουμε να πιούμε ένα ποτό εκεί στην Κέρκυρα να περάσουμε ναι, καλά. Ναι, σαν ανθρώποι, να φάμε λίγο του γαρίνι και λίγο μπουρδέτο και λίγο τέσσερα. Και μπουρδέτο ή μπουρλέτο. Μπουρδέτο ή μπουρλέτο. Λίγο μπουρδέτο με λάμπρο μπουρλέτο. Τι άλλα. Μιλάς με γρίφους. Τίποτα. Είμαι παράλυτος σε αναπτυκτικό γάμισέτα. Για πες καλό. Ήσυχα μωρέ, όλα καλά. Πόρε μαλάκα. Αντιφασιστική λέει προσκέντρωση 5 ώρα. Αντιμίντια, δίκτυα, μίκτια, το μουνί της Εύας και το, τα αρχίδια μου κουνιούνται να πούμε. Τίποτα ρε. Δεν κάνουνε ρε μαλάκα. Και είναι οι άλλοι με 10 τηλέφωνα, αλλάξαν την ώρα από 6 που είχαν ραντεβού, την κάνανε 3.30 και είχαν 30 άτομα ρε μαλάκα με 10 τηλέφωνα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Εκεί δεν έχει ούτε ΜΑΤ ούτε τίποτα. Ούτε ΜΑΤ ούτε ΚΝΑΤ. Εσάς βασανιστές. Και βασανιστές. Και κάποιους βασανιστές. Καταλαβαίνω, με αυτόν που αυτήν τώρα μεταξύ μας έχω μεγάλο πρόβλημα να πούμε και εγώ τρελάτη, είναι η ουρανία. Αλλά κατέβεται παντού και τα κάνει λες κατάκια και ειλικρινά αν δεν ήταν βιολογικά το άτομο που είναι, δεν θα υπήρχε πουθενά βέβαια. Δεν θα υπήρχε πουθενά, θα είχε εξαφανιστεί από το χάρτη, αλλά έχει δηλαδή κάνει χρήση της ιδιότητάς της. Όχι του αξιώματος, της ιδιότητας. Μετά από εκεί και πέρα, όταν μπήκαν οι πυρήνες στη μέση, για να πάρουν τους πυρήνες και να δούμε ποιοι θα ήταν στους πυρήνες, ο πύρη τους πυρήνες έκανε έναν έκαθεν ομάστορας και λέει θα γράψετε κείμενο. Και γράφουν όλοι από το μέτωπο κείμενο. Και διακρίνει της ουρανίας, το δικό μου, και μου λέει εμένα είναι του μαλάκα, για να δεις το τι μαλάκα φίλο έχεις. Μου λέει ο μάστορας να βάλουμε λέει, και χαριστικά τον Κυρίτση έτσι για βοηθητικό. Εγώ με τον Κυρίτση ακόμα τότε ήταν που τον είχα βάλει και στην ομάδα. Λέω ναι, βέβαια, λέω θέλω να τον βάλουμε. Ωραία, τον βάζουμε. Και μετά η ουρανία τι κάνει, πιάνει τον μπαμπά της και λέει: λοιπόν, λέει ο μάστορας δεν θα κάνει τους πυρήνες, θα τους κάνω εγώ και εγώ θα αποφασίσω το και το. Και ο πατέρας της έδωσε το okay. Που η ουρανία δεν έχει περάσει πυρήνες, αν θες να μάθεις. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται πυρήνες από γυναίκα. Γιατί όσο και να είναι, δεν μπορεί να σε διατάσει μια γυναίκα, να πούμε, όταν είσαι εθνικό σοσιαλιστή και άντρα. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται πυρήνες από γυναίκα, η οποία δεν έχει περάσει καν πυρήνες.